Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για τη μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας. Οι αντιδράσεις από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Τι περίμεναν οι αγρότες, πώς υποδέχθηκαν τα επιτελεία των κομμάτων τις τοποθετήσεις του. Όλο το παρασκήνιο σε απευθεία σύνδεση. Με διαφορετικές μορφές συνεχίζουν τις εκδηλώσεις τους ενάντια στο προσχέδιο για το ασφαλιστικό ή επιστημονική φορείς. Αποκλεισμοί δικαστηρίων, κινητοποίηση και εκδηλώσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μιλά στο Ιόνιαν. Σε αδιέξοδο η διαμάχη Δήμου, Ζακύνθου και κατοίκων της περιοχής Αμπελοκήπων για τα σκουπίδια. Νέα διαμαρτυρία σήμερα των κατοίκων στο κτίριο της Δημαρχίας. Δύο αποφάσεις δικαίωσης δανειοληπτών εκδόθηκαν τις τελευταίες ημέρες από ειρηνοδικεία της Αχαΐας. Πώς μπορούν να προστατευτούν οι πολίτες, τι λένε οι ειδικοί. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για τη μεγάλη κάθοδο στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή, με τους αγρότες να πεισμώνουν από τους ισχυρισμούς της κυβερνητικής εκπροσώπου σχετικά με την απαγόρευση της εισόδου στο κέντρο, κάνοντας λόγο για χρήση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στην προσπάθειά του να κατευνάσει τα πνεύματα και τις οργισμένες αντιδράσεις κάνει λόγο για επαναδιαπραγμάτευση και δηλώνει έτοιμος για διάλογο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα περάσουμε στις αντιδράσεις των κομματικών επιτελείων, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά και όλο το παρασκήνιο. Για όλα τα καυτά ζητήματα που έχουν μείνει ανοιχτά, μίλησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, στέλνοντας αυστηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Ο Πρωθυπουργός πέταξε τον μπαλάκι στους εταίρους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, διεκδικώντας κοινωνική στήριξη στη βάση της πρότασης για αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Ταυτόχρονα επιχείρησε τη χάραξη καθαρών διαχωριστικών γραμμών με τη Νέα Δημοκρατία για το ασφαλιστικό, ενώ για το προσφυγικό τόνισε ότι η Ελλάδα μέχρι τις 18 Φλεβάρι θα έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για τη λειτουργία των hot spots. Ότι η Ελλάδα μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, την Σύνοδο Κορυφής, μέχρι τις 18 του Φλεβάρι, θα έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για τη δημιουργία των κέντρων υποδοχής με την κρίσιμη συνδρομή και συμβολή του ελληνικού στρατού. Περιμένουμε από τους εταίρους μας όμως να κάνουν το ίδιο σε ό,τι αφορά τις δικές τους υποχρεώσεις, διότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι à la carte. Για το ασφαλιστικό, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχει συμφωνηθεί μικρή αύξηση των εισφορών από τους εργοδότες κατά 1% και πρόσθεσε πως αυτό έχει συμφωνηθεί με τους εργοδοτικούς εταίρους και είναι απολύτως συμβατό με το γράμμα της συμφωνίας. Τόνισε ότι η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία για να σωθεί το ασφαλιστικό σύστημα. Επίσης, επιτέθηκε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως το μόνο που ακούστηκε στη Βουλή ήταν το κόψιμο των επικουρικών και η στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ανοιχτός σε προτάσεις και επανέλαβε ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο με τους αγρότες. Ταυτόχρονα τους κάλεσε να σκεφτούν ποια ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το αγροτικό ζήτημα και γιατί τα συστημικά μέσα ενημέρωσης σήμερα τους αποθεώνουν, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν τους πολεμούσαν. Ιδιαίτερα σκληρές ανακοινώσεις εξέδωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ομιλία του κ. Τσίπρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί τον κ. Τσίπρα ότι συνεχίζει την πολιτική της πόλωσης, του διχασμού και της εξαπάτησης, λέγοντας συνεχώς ψέματα στον ελληνικό λαό. Όπως τονίζει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός ψεύδεται για την εξωτερική πολιτική, για το γεγονός ότι δεν θέλει να κόψει συντάξεις και για την πρόθεσή του να πολεμήσει τη διαπλοκή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, η μόνη αλήθεια που είπε ο κ. Τσίπρας είναι ότι έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες. Το Πασόκ σε ανακοίνωσή του τονίζει: για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, ούτε λέξη από τον Αλέξη. Μία από τα ίδια ακούσαμε και σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Εμμονή στις αδιέξοδες προτάσεις που αποδομούν το ασφαλιστικό, προσκλήσεις διαλόγου χωρίς περιεχόμενο και κούφια λόγια την ώρα που τα αδιέξοδα για την οικονομία και τη χώρα εντείνονται. Στην ομιλία Τσίπρα αναφέρθηκε και ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος επισήμανε ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να αποπροσανατολίσει την κοινωνία και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο και σπρώχνει τη χώρα σε μια νέα παρακμή. Η Ένωση Κεντρών υπογράμμισε ότι η ομιλία Τσίπρα δείχνει ότι τα περί συνένεσης που ζητούσε ήταν λόγια του αέρα και ότι τώρα, ενώ είναι αντίθετη του, όλη η κοινωνία σχεδιάζει με αυταρχικό και αλαζονικό τρόπο να παραμείνει στην εξουσία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ είπε ότι ο κύριος Τσίπρας επανέφερε τη γνωστή άθλια λογική των υποκινούμενων αγώνων, προσπαθώντας μάλιστα να του συνδέσει με τη νέα αναδιανομή του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Όπως είπε ο κύριος Κουτσούμπας, ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την υποταγή στους εκβιασμούς του κουαρτέτου για την αξιολόγηση και την εφαρμογή των μέτρων του μνημονίου. Θα μείνουμε λοιπόν στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσουμε με δύο συναδέλφους που γνωρίζουν τι συμβαίνει στο εσωτερικό, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Γρηγόρης Ρουμπάνης και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Να τους δω και να τους καλησπερίσω και τους δύο. Λοιπόν, καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα. Ανδρέα, καλησπέρα και εσένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο από το κόμμα, Γρηγόρη, επέτρεψέ μου, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία, να μας πει λίγο, Ανδρέας, πώς υποδέχθηκαν, είδαμε βέβαια στο ρεπορτάζ και τις δηλώσεις που έγιναν, στο παρασκήνιο τουλάχιστον, τη σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα. Κυρίως για το ασφαλιστικό και για τους αγρότες, έτσι. Ναι, αυτό που λένε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να εξαπατήσει για μία ακόμη φορά τους πολίτες και στη συγκεκριμένη περίπτωση τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες που αντιδρούν για το ασφαλιστικό. Και είναι και στις δύο ανακοινώσεις χαρακτηριστικό το ότι είναι με προσωπική επίθεση πλέον στον Αλέξη Τσίπρα από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν αναφέρονται σχεδόν καθόλου στους υπουργούς της κυβέρνησης που έχουν αναλάβει είτε το ασφαλιστικό είτε τη διαπραγμάτευση. Είναι καθαρά προσωπικές επιθέσεις στον κύριο Τσίπρα, τον οποίο λένε ότι είναι εγκλωβισμένο στα διέξοδα που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Και το μότο, ας πούμε έτσι, των σημερινών δηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι ποιο να πιστέψουν πλέον οι Έλληνες μετά από τις τόσες παλινδρομήσεις που έχει κάνει τον Τσίπρα, τον τρακτέρ, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι μέχρι πέρυσι ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόπερσι μάλλον, ήταν πάνω στην καρότσα του τρακτέρ και έλεγε ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ή τον Τσίπρα τον ΜΑΤ, θέλοντας να υποδηλώσουν ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε άλλη μια τούμπα και από εκεί που ήταν στις καρότσες του τρακτέρ, τώρα στέλνουν τα ΜΑΤ να αναχαιτήσουν σε πολλά εισαγωγικά την κάθοδο των αγροτών στην Αθήνα. Μάλιστα. Γρηγόρη, το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, πώς είδε αυτή την τοποθέτηση και την εμφάνισή του τη σημερινή, η οποία μεταδόθηκε και απευθείας από τα κανάλια. Ναι, εντάξει. Αυτοί εκπέμπουν ένα θετικό μήνυμα. Ωστόσο, γνωστό είναι στους παρικούντες την Ιερουσαλήμ ότι υπάρχει εκνευρισμός στο Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει εκνευρισμός και αμηχανία στην Κουμουνδούρου. Θα έλεγα ότι ένα αίσθημα ανασφάλειας κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό και αυτό δεν είναι λόγω των αγροτών ή τέλος πάντων μόνο θέμα αγροτών. Είναι βαθύτερες οι αιτίες και έχουν να κάνουν με το χρήμα. Το χρήμα στερεύει σιγά σιγά στα δημόσια ταμεία. Υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Υπάρχει και η καθυστέρηση της αξιολόγησης από τους θεσμούς. Και όσο καθυστερεί, τόσο μεγαλώνουν τα προβλήματα. Φοβούνται στο Μαξίμου ότι θα ζήσουμε πάλι σκληρές μέρες οικονομικά, τουλάχιστον από πλευράς ρευστότητας. Τώρα, όσον αφορά το ασφαλιστικό, εκείνο που λένε στο Μαξίμου, και έχει μια λογική βάση αυτό που λένε, για να είμαστε και δίκαιοι στην κρίση μας, είναι ότι αυτά είναι ψηφισμένα από το καλοκαίρι και από το φθινόπωρο. Είναι πράγματα τα οποία έχουν ψηφιστεί από το σχεδόν σύνολο, από το μεγαλύτερο μέρος της Βουλής. Εννοώντας ότι τα έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα επισημαίνουν ότι ακόμα και αυτό το σχέδιο, το προσχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση, δεν το βρίσκουν και τόσο πλήρες οι θεσμοί. Άρα απαιτούν και άλλα μέτρα. Και για τους αγρότες και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μπορώ να πω για το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Οπότε εκείνο το οποίο προτάσουν είναι, εάν η Νέα Δημοκρατία, λένε, θεωρεί ότι αδικείται ο αγροτικός κόσμος, ποια είναι η δικιά της η πρόταση? Μεγαλύτερη φορολογία. Όσον αφορά για τους χαρακτηρισμούς, επισημάνεις ότι πέρυσι ο κύριος Τσίπρας στα τρακτέρ τώρα είναι κλεισμένος στο Μαξίμου, σε αυτό δεν απαντούν. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Τσίπρας είχε άλλο πρόγραμμα τον περασμένο Γενάρη, πριν ακριβώς ένα χρόνο, και άλλο πρόγραμμα εφαρμόζει τώρα. Το οποίο πρόγραμμα, βεβαίως, λένε στο Μαξίμου, έχει εγκριθεί από τον ελληνικό λαό στις εκλογές. Με συγχωρείτε, ένα κρύωμα δεν με αφήνει να έχω καθαρή φωνή εντελώς. Λένε στο Μαξίμου ότι εγκρίθηκε αυτή η πολιτική στις 25 Σεπτεμβρίου. Δεν εξαπατά κανέναν. Ξέρεις, θέλω να μας πει, Γρηγόρη, Ανδρέας, λίγο τι λένε γι' αυτό, ότι έχουν ψηφιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία τα μέτρα αυτά, Ανδρέα. Έτσι δεν είναι? Τι λένε? Όχι, δεν έχουν ψηφιστεί, λένε, από τη Νέα Δημοκρατία. Και εδώ εν μέρη έχουν και εκείνοι από την πλευρά τους δίκιο, όπως όμως έχει και το Μαξίμου. Γιατί έχουν δίκιο? Γιατί ό,τι κλήθηκαν να ψηφίσουν τότε έχουν ψηφιστεί όλα επί της αρχής. Και θυμίζουν μάλιστα και το γεγονός, το κλίμα που υπήρχε εκείνη την εποχή,
ότι αν δεν ψηφίζονταν άμεσα, όπως έλεγε το Μέγαρο Μαξίμου, έτσι, αν δεν ψηφίζονταν άμεσα το νέο μνημόνιο, μάλλον αν δεν ψήφισαν άμεσα να εξουσιοδοτήσουν τον κύριο Τσίπρα να πάει στις Βρυξέλλες για να φέρει το νέο μνημόνιο, γιατί αυτό λένε ότι ψήφισε, δεν θα υπήρχε η χώρα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα έλεγε, λένε από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσίπρας. Σε αυτό που έχουν ένα δίκιο είναι ότι δεν ψήφισαν μέτρα συγκεκριμένα τα υπόλοιπα κόμματα. Ψήφισαν επί της αρχής ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το ασφαλιστικό, τι θα γίνει στα εργασιακά, πού θα γίνουν περικοπές. Ήταν επί της αρχής, δεν ήταν συγκεκριμένα. Έχουν μέτρα, προτάσεις όμως, ή όπως τους κατηγορεί σε εισαγωγικά το Μαξίμου, δεν έχουν πρόταση, απλά κάνουν αντιπολίτευση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτές που υπήρχαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Απλά αυτό που κατηγορούν την κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι το Μαξίμου δεν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν ήθελε να δει τους αγρότες και ξαφνικά από εκεί που ήταν στην καρότσα ενός τρακτέρου ο κ. Τσίπρας, μετά δεν θέλει να τους δει και μετά τις αντιδράσεις κάνει πάλι πίσω. Τους καλεί σε διάλογο. Λέει, ελάτε να το συζητήσουμε, αλλά να δούμε πότε και μην κλείσετε. Ο Ανδρέας είναι έμπειρος δημοσιογράφος. Ναι, Τάση μου, είναι έμπειρος δημοσιογράφος. Ξέρει τα πράγματα πώς βαίνουν. Ξέρει πολύ το παρασκήνιο, ξέρει και την ιστορία. Οπότε, ναι, για εμάς τους δημοσιογράφους είναι πολύ δύσκολο να, όχι να εκφέρουμε λόγο, αλλά να μπορέσουμε και να ερμηνεύσουμε και τις στάσεις των ηγεσιών των κομμάτων. Γιατί είπε κάτι πολύ σωστό. Επί της αρχής ψηφίσανε, λέει ο Ανδρέας τότε. Επί της αρχής, αλλά επί της αρχής υπήρχαν περικοπές επί της αρχής. Δηλαδή έπρεπε το ασφαλιστικό, να πέσουν μπαλτάτες, έτσι δεν είναι, Ανδρέα? Έλεγαν όμως τις δαπάνες, όχι συντάξεις. Ναι. Πώς θα περικοπούν οι δαπάνες άμα δεν έχουμε περικοπές? Οι δηλαδή, κρατικές εδώ... δαπάνες. Αυτό λένε από τη Δημοκρατία. Έτσι, έπρεπε να περικοπούν οι κρατικές δαπάνες. Λοιπόν, και το ασφαλιστικό, βαρύνεται με δημόσιες δαπάνες. Έτσι δεν είναι, κρατικές δαπάνες. Είχαν αφήσει ένα παράθυρο, θυμίζω τότε, από τη Νέα Δημοκρατία, για το οποίο είχε κατηγορηθεί μάλιστα πάρα πολύ, για μία μείωση σε κάποιες επικουρικές, όχι σε όλες. Και λένε τώρα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ξεχυλώνοντάς το, γνωρίζοντας κάτι, ότι πλέον πάει η κυβέρνηση για περικοπές της κύριε. Το αποκλείει, ναι, μια έτσι, κόκκινη γραμμή. Όπως το λες είναι, Ανδρέα, όχι ότι πάει. Έχει υπάρχει για κόκκινη, υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, διότι είναι απέτηση των δανειστών. Βεβαίως, έτσι το όπως το λες είναι, Ανδρέα. Και τον κύριο Κατρούγκαλο προηγουμένως, νομίζω είχε βγει στον Αντένα, δεν αποκλείει και σε όλες τις συνεντεύξεις, δεν αποκλείει καθόλου το να υπάρχει περικοπή στις επικουρικές. Η κόκκινη γραμμή είναι στις κύριες. Στις επικουρικές. Ναι, άστα τώρα, κόκκινες γραμμές. Θα τα δούμε. Γρηγόρη, ξέρεις τι θέλω να μου δώσεις λίγο ένα κλίμα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Ένα κλίμα λίγο. Τι λένε στο Μαξίμου πλέον, ακούστηκε ακόμα και για πιθανότητα εκλογών, έτσι. Τι υπάρχει, τι συζητιέται μάλλον? Υπάρχει ένας τέτοιος προβληματισμός. Εκείνο όμως που ανησυχεί τους παρατηρητές γύρω από το Μαξίμου, γύρω από τη Συγκρού, γύρω από την Κουμουνδούρου και από τα άλλα κόμματα, τους πολιτικούς παρατηρητές και τους οικονομικούς παράγοντες, είναι ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό μοιάζει καμένο. Εκλογές για ποιο λόγο? Ποιος θα είναι ο άκαυτος? Κανένας. Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρώτο το οποίο εισήγαγε τα μνημόνια στην Ελλάδα. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά προσπάθησε να ανακόψει αυτή την καταστροφική πορεία. Ωστόσο στην πορεία υποχρεώθηκε να ακολουθήσει μνημονιακή πολιτική, συνηγορώντας με το ΠΑΣΟΚ, στην αρχή υπό τον Παπαδήμο ως πρωθυπουργό και στη συνέχεια σε μια άμεση συνεργασία Σαμαρά Βενζέλου. Η μόνη που δεν είχε καεί σε αυτό το καμίνι ήταν η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Κάηκε και αυτή. Εκλογές να γίνουν, λένε οι παρατηρητές. Αλλά ποιος είναι, ποια είναι η εναλλακτική λύση που θα φέρει κάτι άλλο? Υπάρχει? Ή απλώς ένας καλύτερος διαχειριστής, ο οποίος όμως και αυτός θα βρεθεί στη μέγενη των πιέσεων των δανειστών, των σκληρών δανειστών. Και δεν θα μπορέσει να αντιδράσει. Τι λένε στη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέα? Ότι από την αρχή ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πάει όλο λάθος,
υπενθυμίζουν το ότι θα χτύπαγε τα ούλια και θα χόρευαν οι αγορές. Θυμίζουν, μάλιστα, η μεγάλη κόντρα εξεσινή, ο Γρηγόρης το έζησε, ήταν για το χρηματιστήριο χθες. Ναι. Το πώς έχει πέσει και γιατί έχει πέσει. Πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο. Και λένε ότι ο Τσίπρας, ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι ήξερε τι έλεγε προεκλογικά, πούλησε ψεύτικες ελπίδες, ήξερε ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Θυμίζουν ότι σε όλες τις συνεντεύξεις, όταν η μόνιμη ερώτηση των συναδέλφων ήταν και αν οι Γερμανοί, οι Δανειστές ή οι Ευρωπαίοι σας πούν όχι, τι θα κάνετε, και απαντούσε με μία λέξη, με δύο-τρεις λεξούλες, δεν πρόκειται να πούν όχι σε τίποτα. Αυτή είναι η κατηγορία του. Ναι. Τώρα για τις εκλογές, θεωρούν ότι ο Πάνος Καμένος, γιατί να μην ξεχνάμε ότι συγκυβερνά με τον Πάνο Καμένο, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι λειτουργεί ως λαγός αυτή την ιστορία. Ότι βγαίνει, ρίχνει την υπόθεση των εκλογών. Είναι αυτό που είπε ο Γρηγόρης πριν, ότι όντως υπάρχει προβληματισμός στο Μαξίμου, αλλά υπάρχει προβληματισμός και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει και πολύ, είναι σε κάποια, υπέρ κάποιες άλλες λύσεις. Αν μιλήσεις με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα σου πούνε ότι εντάξει, ναι, πρέπει να πάμε σε εκλογές, γιατί εδώ που πηγαίνει η χώρα πρέπει να σωθεί κλπ. Απ' την άλλη, είναι και μια καυτή πατάτα, την οποία θα κληθεί να τη διαχειριστεί όποιος πάρει την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε ο Γρηγόρης. Όποιος και να κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα σε οποιασδήποτε εκλογές αν γίνουν τώρα άμεσα, θα έχει να διαχειριστεί τεράστια ζητήματα. Δεν έχει περιθώριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν περικοπές ή να μην είναι δύσκολα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο γιατί μας πιέζει ο χρόνος, Γρηγόρη Ρουμπάνη. Τάση μου, απλώς να πω, συνεχίζοντας σε αυτό που είπε ο Ανδρέας, μια φρασούλα, ότι με εκλογές ή χωρίς εκλογές, μάλλον χειρότερα θα είναι μπροστά μας τα πράγματα παρά καλύτερα. Μας περιμένουν πιο δύσκολες μέρες, λες. Ναι. Να σας ευχαριστήσω, Γρηγόρη Ρουμπάνη, και σένα, Ανδρέα Παπαδημητρίου, για τη συμμετοχή σας στο δελτίο. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Καλή νύχτα και στους δύο. Ευχαριστώ πολύ. Βράδυ. Να πούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα εντατικοποιούν τον αγώνα τους με αποκλεισμούς ακόμη και δημοσίων κτηρίων. Οι αντιδράσεις κλιμακώνονται με κορύφωση στη μεγάλη κινητοποίηση της Παρασκευής, όπου το ραντεβού έχει δοθεί για την Αθήνα. Στον αποκλεισμό της εφορίας προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα οι αγρότες της Σπάρτης, οι οποίοι παρέταξαν τα τρακτέρ τους έξω από την υπηρεσία. Έφραξαν μάλιστα την είσοδο με μπάλες από άχυρα, μη επιτρέποντας στο προσωπικό να εισέλθει. Σήμερα τον αποκλεισμό της εφορίας είναι μέσα στην κλιμάκωση του αγώνα, όπως αποφασίστηκε στην Νίκαια, όπου ήταν όλα τα μπλόκα της Ελλάδος. Εδώ είμαστε ενωμένοι στη Λαγωνία, παρευρίσκεται και τον μπλόκο της Κάλας και συντονίζουμε τον αγώνα μας για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, χθες στην Κόρινθο συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι όλων των μπλόκων της Πελοποννήσου και αποφάσισαν συντεταγμένα να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Το μεγάλο ραντεβού έχει δοθεί για την Παρασκευή που θα μεταβούν στην Αθήνα με τρακτέρ και πούλμαν για τη μεγάλη συγκέντρωση. Οι αγρότες δηλώνουν προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενο αποκλεισμό τους από τις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις και είμαστε να αντιμετωπίσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Ακόμα και αυτό. Δεν θα κάνουμε πίσω, θα παραμείνουμε όπου μας κόψουν και θα δώσουμε εκεί μια σκληρή μάχη, γιατί ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στο Σύνταγμα. Δεν πάμε στην Αθήνα για πικνίκ, δεν πάμε στην Αθήνα για βόλτα. Πάμε στην Αθήνα για να δώσουμε μια σκληρή και άγγιση μάχη. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα είναι μαζί μας. Και αυτό ζητάμε από όλους. Η κινητοποίηση των αγροτών είναι από τις πιο δυναμικές στα χρονικά και δεν φαίνονται να έχουν πρόθεση να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους. Περισσότερα και πιο ουσιώδη περίμεναν από την ομιλία του Πρωθυπουργού οι αγρότες που βρίσκονται για περισσότερες από 20 μέρες στα μπλόκα των δρόμων. Να δούμε αντιδράσεις. Ο κύριος Παναγιώτης Λαλιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος αλλά και αγρότης, είναι μαζί μας. Να δούμε πώς υποδέχτηκαν την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και τι σχεδιάζουν να κάνουν για τη συνέχεια. Να τον δούμε και να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Λαλιώτη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ακούσατε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σε αυτά που αφορά στους αγρότες και στο ασφαλιστικό και τα υπόλοιπα βέβαια, πώς κρίνετε τα όσα είπε? Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα. Είναι ενήμερο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ξέρει τα αιτήματά μας. Όταν λέμε εμείς ότι θέλουμε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που θα ξεκινήσουμε από μηδενική βάση, δεν εννοούμε μηδενική φορολογία. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η μηδενική βάση λοιπόν είναι ότι βάζουμε τα ζητήματα κάτω, βλέπουμε πώς φορολογούνται οι αγρότες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκινάμε να δούμε πώς βιώσιμα θα φορολογηθεί ο αγρότης και πώς αυτή η φορολογία που θα του επιβληθεί και όσον αφορά τη φορολογία και όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές να μπορέσουν να εισπραχτούν. Γιατί αυτή τη στιγμή το 55% των αγροτών δεν έχει πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές με τα κοστολόγια και τα τιμολόγια τα σημερινά. Αντιλαμβάνεστε με τον διπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών
Ποιος θα είναι εκείνος ο αγρότης που θα πληρώσει τον ΟΓΑ του? Κανένας. Οπότε αξία έχει ο διάλογος. Θα γίνει 90. Αξία άρα έχει... λοιπόν λέμε στην κυβέρνηση, λέμε στον Πρωθυπουργό της χώρας ότι τα μέτρα θα τα ψηφίσει. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό να που είναι τα τελευταία 5 χρόνια. Να μην τα εισπράξει. Στο φορολογικό θα ισχύσει πάλι το ίδιο. 26% από τον πρώτο ευρώ. 26% από τον πρώτο ευρώ. Δεν θα τα εισπράξει. Και λέμε λοιπόν στην κυβέρνηση και στον κύριο Αποστόλου, που ο κύριος Αποστόλου το ξέρει καλά το αγροτικό, ήταν γραμματέας αγροτικού όσο ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, η σημερινή κυβέρνηση. Ο κύριος Αποστόλου ήταν εκείνος που τις 35 του 2015 έβγαλε επίσημο δελτίο τύπου ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έλεγε ότι αν ισχύσουν όλα αυτά που φέρνει σήμερα θα είναι η ταφόπλακα του αγροτικού κόσμου που το υπογράφει. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ισχύσει, το 23% το ΦΠΑ, ο τριπλασιασμός των αγροτικών εισφορών και τα υπόλοιπα, όλα αυτά τα μέτρα που έρχονται. Και εμείς τι λέμε? Δεν θέλουμε να μην φορολογηθούμε. Θέλουμε ξεκάθαρα, ντόμπρα, πατριωτικά αν το θέλετε. Μην κατηγορηθώ και για ρατσιστής. Γιατί κατηγορείς όταν αγαπάς την πατρίδα σου σε τούτη εδώ τη χώρα. Πατριωτικά να βγει τούτη εδώ η χώρα από την κρίση να πληρώσουμε. Να πληρώσουμε όμως βιώσιμα. Δεν είναι δυνατόν όλη η Ευρώπη να έχει συντελεστές ειδικούς για τους αγρότες. Στη Γαλλία για παράδειγμα, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος μπαίνουν στα βιβλία μετά τις 70.000 ευρώ. Στη Γερμανία, τη σκληρή Γερμανία, μέχρι 200 στρέμματα και μέχρι 50 ζωικές μονάδες. 50 ζωικές μονάδες σημαίνει 500 πρόβατα. Για να το αναλύσουμε λίγο να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι στο ειδικό καθεστώς. Εδώ διαλύσαμε το ειδικό καθεστώς, πήγαμε όλοι οι αγρότες στα βιβλία εσόδων εξόδων. Όλη η Ευρώπη έχει επιστροφή φόρου πετρελαίου. Όλη η Ευρώπη. Εδώ το καταργήσαμε. Και λέμε ότι δεν είναι θέμα φορολογικό, δεν είναι θέμα ασφαλιστικό. Είναι θέμα βιωσιμότητας. Αν όλα αυτά ισχύσουν, το προϊόν που θα παράξουμε αύριο θα είναι μη ανταγωνιστικό. Στην Ελλάδα ο κόσμος πεινάει, το ξέρουμε. Δεν έχουν μόνο οι αγρότες πρόβλημα, έχουν όλες τις κοινωνικές τάξεις. Δεν θα έχει να πληρώσει ο αγρότης, τέλος, όπως θα του λέτε. Δεν θα παράξει, θα φύγει από το επάγγελμα. Άρα αυξάνουμε την ανεργία. Φεύγει ο δευτερογενής τομέας, που είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που μεταποιούν αγροτικά προϊόντα. Και το αποτέλεσμα είναι αυξάνουμε την ανεργία και χάνεται μάλιστα η φοροδοτική ικανότητα των ανθρώπων αυτών που ήταν στη γη τόσα χρόνια και πληρώνανε. Ώστε η κυβέρνηση τι να λάβει από το μη έχοντα. Μάλιστα. Κύριε Λαλιώτη, τώρα Παρασκευή συμμετέχετε στην κινητοποίηση. Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση. Είναι μια ειρηνική κινητοποίηση όπως όλες μέχρι τώρα. Δεν έχουμε πρόθεση να τα βάλουμε κανέναν. Είμαστε υπεύθυνοι να την περιφρουρήσουμε. Όποια στοιχεία μπουν μέσα, να το πω λαϊκά, καλό θα κάνουν να μην μπουν. Γιατί εμείς οι αγρότες είμαστε και λίγο σκληροτράχυλοι. Επίσης έχουμε δείξει τις τελευταίες 20 μέρες που είμαστε στο δρόμο, γιατί ο αγώνας ο αγροτικός δεν έχει σταματήσει. Έχουμε ξεκινήσει και τις επαφές με το Υπουργείο αμέσως μετά τις εκλογές. Από τότε που ήρθαν τα πρώτα μέτρα σε εισαγωγικά, όταν τα ψήφισαν όλοι πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Από τότε λέμε, φωνάζουμε και δίνουμε τα φώτα σε εισαγωγικά στην κυβέρνηση ότι αυτό που πάει να περάσει είναι μη βιώσιμο. Τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε απέναντι σε καμία κοινωνική ομάδα. Πόσο μάλλον με τα ΜΑΤ, γιατί η κυρία Γεροβασίλη είπε σήμερα ότι δεν θα επιτρέψει τρακτέρ στην Αθήνα. Ναι, λόγω εμείς του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν θέλουμε να παρακατακλείσουμε την Αθήνα με τρακτέρ. Εμείς είπαμε να βάλουμε ένα συμβολικό αριθμό τρακτέρ. Τώρα από εκεί και πέρα. Λέμε στους Έλληνες πολίτες και στην κυβέρνηση ότι ο αγρότης είναι απαραίτητος για τη βιωσιμότητα της χώρας. Και οικονομικά και πρακτικά. Τώρα δεν θέλει να το καταλάβει, για να μην γυρίσω και σας πω τι λέγαμε, τι έλεγε η ίδια κυβέρνηση πριν τις εκλογές. Τα λέγαμε λίγο πριν. Λοιπόν, κύριε Λαλιώτη, για να μην επαναληφθώ, γιατί σας άκουσα. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή βέβαια από Παρασκευή. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Πάντως, λέω ναι. Και ξαναλέω ότι από τον αγρότη δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Πρέπει να είναι όλοι δίπλα του και η πορεία μας στην Αθήνα θα είναι μια κοινωνική πορεία σε κλειστά οτία. Αν πάση η κυβέρνηση ανοίξει τα αυτιά της και ακούσει το πρόβλημα. Που μέχρι τώρα όλες οι τάξεις έχουν σταθεί δίπλα στους αγρότες. Ειδικά οι φετινές κινητοποίησεις νομίζω ότι έχουν την υποστήριξη όλων. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς έχουμε υποστηρίξει τις άλλες τάξεις.
προχτές στο πανελλαδικό συναλλητήριο, είμαστε εκεί. Να είστε καλά, κύριε Λαλιώτη. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα να δούμε εμείς τι πιστεύουν οι πολίτες για τη μορφή των κινητοποιήσεων των αγροτών και κυρίως για το συναλλητήριο της Παρασκευής στο Σύνταγμα. Επιμένουν στη σκληρή γραμμή οι αγρότες και ετοιμάζουν την κάθοδό τους στην Αθήνα την Παρασκευή, παρά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο αγώνας των αγροτών μέχρι του δώρατος στα μπλόκα στις εθνικές οδούς κρατά αρκετές ημέρες, χωρίς όμως να υπάρχουν σημαντικές διαμαρτυρίες από οδηγούς που ταλαιπωρούνται με τις παρακάμψεις. Πολίτες μάλιστα θεωρούν ότι ο αγώνας των αγροτών πρέπει να συνεχιστεί και να τους επιτραπεί να κάνουν τη διαμαρτυρία τους στο Σύνταγμα. Πιστεύω πως δεν θα τους αφήσουν, όχι. Πως δεν θα γίνει κάτι δηλαδή, ότι είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία. Ακούω ότι μερικοί από την αστυνομία λέει δεν θα τους εμποδίσουμε. Ξέρω, εξαρτάται. Παίζεται αυτό. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Το να κατεβεί στο Σύνταγμα τι σημαίνει. Να κατέβει. Όρισε, ζήτησε ο άλλος προχθές το χτες. Και είπε να κατεβούμε στο Σύνταγμα μια ομάδα λέει αυτοκτών ή σε σαραφανή. Δηλαδή κάνουν παρέλαση. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουν στο Σύνταγμα έτσι κι αλλιώς. Και όχι μόνοι τους, όλοι μας. Αν το επιθυμούν και το επιδιώξουν διακαώς, νομίζω ότι ναι, θα τα καταφέρουν. Και επιτέλους, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πραγματικά αν είναι αυτή πραγματικά η λύση, αλλά είμαστε μαζί τους όπως και να το κάνουμε. Η κυβέρνηση διαστόματος Αλέξη Τσίπρα κάλεσε τους αγρότες για ακόμα μια φορά σε διάλογο υπό συγκεκριμένους όρους, που όμως η άλλη πλευρά δεν δέχεται. Εξαρτάται αν θα τους πουλήσουν αυτοί οι ίδιοι που τους κάνουν κουμάντο, έτσι νομίζω, ότι οι αγρότες δεν κάνουν από μόνοι τους. Υπάρχουν κάποιοι που είναι εργατοπατέρες, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Όταν ξεκινάει λάθος, θα βγει λάθος. Αυτός είπε τόσα ψέματα που είναι έξω πάσης αμφιβολίας. Δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν αυτά. Τίποτα, σύγκρουση θα υπάρχει. Και στο τέλος ένα είδος συμβιβασμού, το οποίο θα καταλήξει σε χειρότερη κατάσταση. Πιστεύω πάντα ότι ο διάλογος κάνει καλό. Πάντως οι αγρότες καλούν και τους υπόλοιπους κλάδους που πλήττονται από το νέο ασφαλιστικό να σταθούν στο πλευρό τους στο συλλαλητήριο της Παρασκευής. Δείτε σε λίγο. Δύο αποφάσεις δικαίωσης δανειοληπτών εκδόθηκαν τις τελευταίες ημέρες από ειρηνοδικεία της Αχαΐας. Πώς μπορούν να προστατευτούν οι πολίτες, τι λένε οι ειδικοί. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 9, σε εξέλιξη πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια. Να συνεχίσουμε με κινητοποιήσεις διαφόρων κλάδων. Η αποχή των δικηγόρων συνεχίζεται, όπως έχει προαναγγελθεί, έως τις 15 Φεβρουαρίου. Κάποιοι δικηγορικοί σύλλογοι μάλιστα προχωρούν σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως αυτός της Καλαμάτας. Στην κατάληψη του δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας για δεύτερη φορά προχώρησαν σήμερα το πρωί μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Πρόκειται για μία ακόμη κινητοποίηση στο πλαίσιο των διαμαρτυριών για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Οι δικηγόροι της Καλαμάτας, όπως οι δικηγόροι όλης της Ελλάδος, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, διαμαρτυρόμαστε για το ασφαλιστικό προσχέδιο του κ. Κατρούγκαλου, το οποίο μας απασχολεί. Ένα ασφαλιστικό προσχέδιο το οποίο έχει γίνει χωρίς να υπάρξει καμία αναλογιστική μελέτη. Ένα ασφαλιστικό προσχέδιο το οποίο δεν έχει προηγηθεί κανένας απολύτως διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς. Το αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας είναι η άμεση απόσυρση του σχεδίου αυτού και η έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τους φορείς ώστε να βρούμε μια λύση για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού θέματος. Στο μεταξύ, να σημειωθεί ότι για την Παρασκευή έχει συγκληθεί νέα σύσκεψη επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων με σκοπό την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ σχεδιάζεται και συμβολική κατάληψη στα γραφεία των βουλευτών Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο της Καλαμάτας. Από τη μεριά του, ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας χρεώνει στο Δικηγορικό Σύλλογο πολιτικές σκοπιμότητες και χαρακτηρίζει την απόφαση πρωτάκουστη και προκλητική. Με διάφορες μορφές συνεχίζουν τις εκδηλώσεις τους ενάντια στο νέο ασφαλιστικό και οι επιστημονικοί φορείς οι υπόλοιποι. Στην Πάτρα, για αύριο στις 11 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ενημερωτική εκδήλωση με την παρουσία μάλιστα των βουλευτών του νομού αλλά και εκπροσώπων κομμάτων. Πρόσκληση προς τους βουλευτές και τους εκπροσώπους των κομμάτων απευθύνουν οι επιστημονικοί φορείς της Πάτρας σε εκδήλωση διαλόγου για το ασφαλιστικό σύστημα, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση αλλά και την ανταλλαγή προτάσεων σε σχέση με το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την 5η το πρωί στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Θα υπάρχει ουσιαστικά μια συνάντηση με βουλευτές, όπου θα μιλήσουν και εκείνοι, αλλά θα μιλήσουν και οι φορείς, όπου θα αναδείξουν από τον κάθε φορέα ποιες είναι οι συνέπειες όσον αφορά και την οικονομία,
αλλά και εν γέννη τις συνέπειες όσον αφορά τον κάθε τομέα. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει εκπροσώπηση και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε δίκαιο αότα σε αυτά που θα αναδείξουμε. Οι γιατροί πάντως, όπως και οι υπόλοιποι επιστημονικοί φορείς, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για το ασφαλιστικό, τονίζοντας ότι με όλα τα νομοθετήματα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, η δημόσια υγεία θα καταρρεύσει. Θα υπάρχουν πάλι κινητοποιήσεις, οι οποίες ουσιαστικά αναμένονται σε σχέση με το πότε θα κατατεθεί στη Βουλή και θα συζητηθεί το θέμα του ασφαλιστικού. Θεωρούμε από όλες τις απόψεις ότι είναι καταστροφικό και για την οικονομία, αλλά και για το κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών και των γενικά των γιατρών, διότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία υπόσχεση για ανταποδοτικότητα στη σύνταξη. Και επίσης θα έχει πάρα πολύ δυσάρεστη συνέπειση στη δημόσια υγεία, διότι θεωρούμε ότι θα καταρρεύσει ο ΟΠΗ. Την εκδήλωση της Πέμπτης συνδιοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, ο Συμβολιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αχαΐας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Να μείνουμε στις αντιδράσεις και στις κινητοποιήσεις. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Κώστας Κόλλιας, είναι μαζί μας να συζητήσουμε λίγο τα προβλήματα που έχουν προκύψει και το πώς σκέφτονται να τα αντιμετωπίσουν και τις κινητοποιήσεις που συνεχίζουν. Να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Θεοδόση, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, συνεχίζετε τις αντιδράσεις. Θέλω να μου πείτε καταρχήν τι εισπράξατε από τα όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ ή κάποια ελπίδα για διάλογο και περαιτέρω διαβούλευση. Δεν βλέπουμε κάποιο φως στο τούνελ. Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι η βάση του σχεδίου Κατρούγκαλο είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να συζητήσουμε, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτησης επί του 27%, δηλαδή ασφαλίστρου πάνω στα εισοδήματά μας. Δεν θεωρούμε ότι παίρνοντας άλλον ένα είδος κεφαλικού φόρου θα μπορέσουμε να δώσουμε την αναλογικότητα που πρέπει να έχει το ασφαλιστικό μας σύστημα όσον αφορά στις συντάξεις, και βέβαια δεν συμφωνούμε καθόλου με τη σύνδεση αυτή που γίνεται με το εισόδημά μας, το οποίο θεωρούμε ότι και πάλι τιμωρεί τους ειλικρινείς φορολογούμενους, αυτούς που τα πηγαίνουν καλά στη δουλειά τους δηλαδή και δηλώνουν και τα εισοδήματά τους, και προστατεύει εκτός από τους χαμηλόμισθους και τους φοροφυγάδες. Όπως λέει η κυβέρνηση, υπάρχουν πάρα πολλοί φοροφυγάδες ανάμεσά μας και αυτό που κάνει είναι μόνο να τους προστατεύει με αυτό το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ο Πρωθυπουργός είπε, κύριε Κόλλια, ότι θέλει να χτυπήσει από τον επιστημονικό κλάδο τους μεγαλοκαρχαρίες, μέσα σε εισαγωγικά, αυτούς που εισπράττουν και δεν πληρώνουν, δεν αποδίδουν φόρους κυρίως, έτσι, και όχι τους μικρούς, και αναφέρει και στους δικηγόρους και στους φοροτεχνικούς, σε όλους. Το θέμα είναι ότι για την κυβέρνηση οι μεγαλοκαρχαρίες είναι αυτοί που δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ, γιατί αυτό το νομοσχέδιο προστατεύει το εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και από εκεί και πάνω ξεκινάει μια φορομπηχτική πολιτική η οποία είναι άνευ προηγουμένου. Σύμφωνα με τη μελέτη την οποία έχουμε κάνει, από τα 12.000 ευρώ και πάνω, αυτά που μένουν στον οικονομολόγο ελεύθερο επαγγελματία μετά την επιβολή και το 27% με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι 3 από τα 10 ευρώ, δηλαδή 7 από τα 10 ευρώ πρέπει να τα δίνει σε φορολογικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές εισφορές. Οπότε δεν θα βγαίνει να πληρώσει από ό,τι λέτε, έτσι δεν θα... Μα είναι ακριβές αυτό. Από 1η-1η 2017 θυμίζω ότι η προκαταβολή φόρου πηγαίνει στο απίστευτο 100% της φορολογίας εισοδήματος. Από εκεί και πέρα έχουμε 26% φορολογία. Έχουμε τέλος επιδεύματος, έχουμε έκτακτη εισφορά που μόνο έκτακτη δεν είναι πλέον, καθώς έχει καθιερωθεί. Και έχουμε και ένα 27% όπως προτείνει η κυβέρνηση να υπάρξει, ασφάλιστρο. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είναι απλό. Τώρα, κύριε Κόλλια, με τις γνώσεις που έχετε γύρω από τα οικονομικά και πώς, όπως διαχειρίζετε τόσο τα σχέδια, να μην πούμε τα νομοσχέδια, τα προσχέδια. Βλέπετε να εισπράττει η κυβέρνηση αυτά που επιδιώκει, και αν όχι, τι θα κάνετε εσείς πλέον για να προασπίσετε τα συμφέροντά σας? Είναι σαφές ότι δεν θα εισπράξει η κυβέρνηση αυτά που υπολογίζει ότι θα εισπράξει. Το προσχέδιο, όπως το είπατε και εσείς, είναι καθαρά δημοσιονομικής προσαρμογής της τάξης του 1,8% ευρώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν πραγματικό. Υπάρχει περίπτωση να εισπραχθούν αυτά τα ποσά, γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας, με όλα αυτά που σας είπα πριν, τις φορολογικές δηλαδή υποχρεώσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να βρει τρόπο να
να δηλώνει εισοδήματα κάτω από το όριο του 12.000 που είπα πριν. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το προσχέδιο, αυτό που θα φέρει ουσιαστικά είναι αύξηση της εισφοροδιαφυγής, της μαύρης και αδήλωτης εργασίας mm-hmm. και φυσικά της φοροδιαφυγής. Υπάρχει, και το έχω ξαναπεί αυτό, κόκκινη γραμμή στη φορολογία, που από τη στιγμή που θα την περάσουμε και εμείς την έχουμε περάσει προπολού, τα έσοδα θα μειώνονται και δεν θα αυξάνονται. Αυτό το είδαμε και το 2015, που παρόλο που επευλήθησαν νέοι φόροι, το αποτέλεσμα ήταν 750 εκατομμύρια λιγότερα mm-hmm. από αυτά που υπολογίζαμε ότι θα πάρουμε και 3,5 δισεκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με την mm-hmm. προηγούμενη χρονιά, αν και είχαν επιβληθεί νέοι φόροι. Θα προσπαθούν όλοι να κρύψουν εισοδήματα. Λοιπόν, γιατί αλλιώς δεν θα ζήσει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Πρέπει να βρει τρόπο. Ναι, τι θα κάνει τώρα, κύριε Κόλλια, συνεχίζετε τις κινητοποιήσεις. Φαντάζομαι, έτσι. Η απόφαση των επιστημονικών φορέων μετά και την τελευταία συνεδρίασή μας είναι σαφής. Δεν επιστρέφουμε στο τραπέζι του διαλόγου αν δεν πάρουμε συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία από την κυβέρνηση που να μας λέει τι προσδοκά να πάρει από αυτό το προσχέδιο mm-hmm. του νομοσχεδίου, τι θέλει να βγάλει από τις ελεύθερες επαγγελματίες, γιατί δεν έχουμε πάρει κανένα ποσοτικό στοιχείο. Έχετε κάποιες προτάσεις που να τις δώσετε στην... Εμείς έχουμε προτάσεις και τις έχουμε δώσει από την πρώτη στιγμή στην κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάρει απάντηση για τις προτάσεις αυτές mm-hmm. και δεν έχουμε πάρει κανένα, ξαναλέω, ποσοτικό στοιχείο. Δεν μπορεί να συζητάμε τόσο σοβαρά θέματα τα οποία απασχολούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και η κυβέρνηση να μην Μάλιστα. παρουσιάζει την δέουσα σοβαρότητα και να μας δείχνει Κατανοητό. Τουλάχιστον ποσοτικά στοιχεία. Κατανοητό. Λοιπόν, περιμένετε μέχρι να επιστρέψετε στο διάλογο μόνο εάν και εφόσον δεχθεί η κυβέρνηση να συζητηθούν σε μια άλλη βάση, να λέγαμε, τη βάση την οποία έχετε προτείνει. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πρόεδρε, πολύ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Θεοδόση. Καλό βράδυ. Τώρα να πούμε ότι συνέχιση της αποχής τους από τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν αποφασίσει οι δημόσιοι υπάλληλοι. Παράλληλα, τις κινητοποίησεις τους συνεχίζουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας. Συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις κινητοποιήσεις τους και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής όλων των δημοσίων υπαλλήλων από τη συμμετοχή τους στο σύνολο των συμβουλίων και των επιτροπών του Δημοσίου έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, με δυνατότητα συνέχισης με νεότερη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Καταρχήν να πω ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης, κινήσεις που ξεκίνησαν με την έναρξη της νέας χρονιάς, τα σχέδιά της. Πλήττουν όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους και τους αγρότες, πλήττουν όλη την ελληνική κοινωνία. Δικαίως δηλαδή όλη η ελληνική κοινωνία είναι στους δρόμους. Εμείς ως ΑΔΔ έχουμε κάνει τις κινητοποιήσεις μας ενάντια στο ασφαλιστικό, κινητοποιήσεις οι οποίες θα συνεχιστούν. Όμως νέες κινητοποιήσεις προαναγγέλει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ζητώντας την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων του κλάδου. Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο, όπως αναφέρει, βρίσκεται σε οριακό σημείο λειτουργίας, ενώ οι πολίτες καλούνται να βάζουν το χέρι όλο και πιο βαθιά στην τσέπη, με έμεσα ή άμεσα χαράτσια για την αγορά των υπηρεσιών. Που ζητάμε συνάντηση από τον αρμόδιο υφυπουργό, αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Χουλιαράκη, για ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με το ασφαλιστικό όσο και με το μισθολόγιο, αλλά κυρίως με την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά. Η ΑΔΔ θα εκτιμήσει την κατάσταση των ημερών και αν και εφόσον τραβήξει προς τα πίσω το ασφαλιστικό, θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα, ίσως και την μεθεπόμενη, ειδική συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου, προκειμένου να εκτιμήσουμε την κατάσταση, την από εδώ και πέρα κατάσταση, απέναντι στο πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώνεται με τις κινητοποιήσεις, αλλά και με την επίθεση της κυβέρνησης ενάντια μας. Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι μία στις τρεις είναι κενές οι οργανικές θέσεις, με το σύνολο να αγγίζει τις 30.000. Οι αποχωρήσεις των υγειονομικών τα 6 τελευταία χρόνια φτάνουν τις 20.000 και δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας. Να αλλάξουμε θεματική ενότητα. Σε αδιέξοδο οδηγείται η διαμάχη μεταξύ Δήμου Ζακύνθου και κατοίκων της περιοχής Αμπελοκήπων σχετικά με την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο χωριό τους. Σήμερα οι κάτοικοι προέβησαν σε μία νέα διαμαρτυρία στο κτίριο της Δημαρχίας.
Με τρίωρο συμβολικό αποκλεισμό του Δημαρχείου Ζακύνθου από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί, απάντησαν την Τετάρτη οι κάτοικοι των Αμπελοκήπων, αντιδρώντας στην αμετακίνητη στάση του Δήμου που θέλει να εγκαταστήσει στην περιοχή τους μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ο επικεφαλής επιτροπής κατοίκων συναντήθηκαν με τον δήμαρχο του νησιού, Παύλο Κολοκοτσά, στον οποίο εξέφρασαν για μία ακόμη φορά τη θέση τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, μη δεχόμενοι, όπως τονίζουν, περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής τους. Όπως είναι ανένδοτος, εμείς είμαστε αμετάκλητοι. Εμείς θέλουμε πρώτα να τελειώσει το βιολογικό και μετά να συζητήσουμε για οποιαδήποτε άλλη πυρηνική βόμβα γύρω στην περιοχή μας, δίπλα στο σπίτι μας, μέσα στα παιδιά μας, που είναι πολύ σημαντικό. Στις 31 Ιανουαρίου, οι κάτοικοι των Αμπελοκήπων διενήργησαν τοπικό δημοψήφισμα, στο οποίο αποφάσισαν σχεδόν πανψηφί ότι αρνούνται κατηγορηματικά την εγκατάσταση της μονάδας στο χωριό τους, αφού στην περιοχή λειτουργεί ήδη μονάδα βιολογικού καθαρισμού λιμάτων, ωστόσο οι κάτοικοι επιμένουν ότι υπολειτουργεί και ρυπαίνει την περιοχή τους. Εμείς έχουμε απαντήσει εδώ και 40 χρόνια που πηγαίνουν τα λίμματα του νησιού. Ανεχόμαστε τα λίμματα του νησιού. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε. Ζητάμε συγγνώμη από όλους αν είμαστε υπερβολικοί, γιατί δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον για την υγεία των παιδιών μας πλέον, και αν υπάρχει κάποιος στην τοπική ή στη γύρω κοινωνία ο οποίος θέλει αυτό το γεγονός να πυροβολήσει, να σκοτώσει κάποιους για να ζήσουν και να κερδοφορήσουν κάποιοι άλλοι, νομίζω ότι θα είναι παράλογος. Ο Δήμος επικαλείται προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο η περιοχή είναι απολύτως κατάλληλη για την εγκατάσταση, ενώ ο χρόνος ήδη μετρά αντίστροφα για τον τερματισμό της λειτουργίας του ΧΙΤΑ στην περιοχή του Σκοπού. Με άλλα λόγια, εάν η κατάσταση οδηγηθεί σε αδιέξοδο, από τις 31 Μαρτίου του 2016 δεν θα υπάρχει στη Ζάκυνθο διαθέσιμος χώρος για την εναπόθεση των απορριμμάτων, με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται για τους κατοίκους και το νησί. Δύο αποφάσεις δικαίωσης δανειοληπτών εκδόθηκαν τις τελευταίες ημέρες από ειρηνοδικεία της Αχαΐας. Σε μία περίπτωση στην Πάτρα διαγράφηκε το τεράστιο μέρος της οφειλής του δανειολήπτη, ενώ στο Αίγιο άλλος δανειολήπτης που είχε προσφύγει στον νόμο Κατσέλη είχε την ίδια τύχη. Σκληρά χτυπήματα στον υπέρμετρο δανεισμό καταναλωτών αποτελούν δύο αποφάσεις ειρηνοδικείων της Αχαΐας, καθώς διαγράφουν οφειλές μαμούθ των δανειοληπτών προς τις τράπεζες. Οι ειρηνοδίκες περιοχής με το σκεπτικό τους δικαιώνουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που είχαν καταφύγει στον νόμο Κατσέλη. Το ειρηνοδικείο Πατρών, με απόφασή του, διέγραψε χρέος ύψους 270.000 ευρώ για δανεισμό συνολικού ύψους 300.000 ευρώ σε δανειολήπτη. Έτσι, ο πολίτης τώρα θα πρέπει να επιστρέψει μόλις 30.000 ευρώ στην τράπεζα, καταβάλλοντας μάλιστα 500 ευρώ το μήνα. Ευτυχώς η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποδείξει ότι μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο Κατσέλη με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοηθούν, να απαλλαχτούν από πολύ μεγάλα χρέη τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτή δεν ήταν όμως και η μοναδική περίπτωση. Στο Αίγιο, το ειρηνοδικείο εξέδωσε απόφαση βάσει της οποίας διαγράφει χρέος συνολικού ποσού 267.000 ευρώ από το συνολικό οφειλόμενο ποσό από δάνεια και πιστωτικές κάρτες που ξεπερνούσε τις 320.000 ευρώ. Μάλιστα, απαλλάσσει τον δανειολήπτη διασώζοντας την πρώτη κατοικία του από τον πληστηριασμό, καθώς τον υποχρεώνει να καταβάλει μέσα σε διάστημα 15 ετών με μηνιαίες καταβολές 250 ευρώ το μήνα μόνο το ποσό των 59.000 ευρώ. Οι δικαστές επιρρύπτουν ευθύνες στις τράπεζες, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια έδιναν δάνεια χωρίς να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους. Κατακεραυνώνει ο δικαστής τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν οι τράπεζες, τον ανεύθυνο δανεισμό στον οποίο είχαν προβεί τα προηγούμενα χρόνια, τον αλόγιστο τρόπο με τον οποίο χορηγούσαν καταναλωτικά δάνεια, πολλές φορές χωρίς καν την απόλυτη συγκατάθεση του δανειζόμενου, και φυσικά την παραπλανητική διαφήμιση και τον τρόπο με τον οποίο προσέλκυαν τους πελάτες τους. Εν τω μεταξύ, παράταση της προθεσμίας για την υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη έως στις 30 Απριλίου δίνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι καταναλωτικές οργανώσεις όμως ζητούν να μην γίνει κατάργηση του νόμου, καθώς οι ξένες επενδυτικές εταιρείες παραμονεύουν. Πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή το απόγευμα αργά. Ένα 17χρονο κορίτσι που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ρίου έφυγε από τη ζωή. Είχε προσβληθεί από τον ιό της γρίπης Ι1Ν1. Το κορίτσι ήταν τρόφιμος του Ιδρύματος Σκευωτός της Αγάπης στην Πάτρα. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Σκευωτού, τον κύριο Αριστίδη Παντελή, ο οποίος θα μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες για το τραγικό συμβάν. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα, δηλαδή το κορίτσι είχε προσβληθεί. Κοιτάξτε, το 17χρονο. Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφορία ποιος ιός ήταν.
ότι ήταν από γρήπη. Ο γιατρός διεπίστωσε εκεί πέρα ότι είχε δώσει αντιβίωση και την προηγούμενη Τετάρτη ο γιατρός έκρινε ότι έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο, πριν από 8 μέρες δηλαδή. Αυτά μπορώ να σας τα βεβαιώσω. Μάλιστα. Δεν έχω κάποιο στοιχείο. Και ότι σήμερα το παιδί, από ό,τι με πληροφόρησαν προηγουμένως, δηλαδή από το ίδιο έρθει το χαρτί, ότι πέθανε από ανακοπή. Μάλιστα. Τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα από την ενημέρωση που έχετε, την επίσημη από τους γιατρούς, είναι ότι είχε προσβληθεί από γρήπη, πήγε στο νοσοκομείο, γρήπη. Πήρε αντιβίωση. Μπήκε πυρετός, δόθηκε αντιβίωση στο ίδρυμα, δεν υποχωρούσε. Και ο γιατρός αποφάσισε ότι έπρεπε το παιδί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όπως έχουν μεταφερθεί και άλλα τρία παιδιά, τέσσερα όλα αυτή την περίοδο. Είναι πολλά παιδιά που είναι από γρήπη. Είναι και άλλα τώρα. Παιδιά από την Κιβωτό έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δηλαδή. Βεβαίως. Ένα βέβαια από το Καραμανδάνι που είχε πάει επέστρεψε ότι η άθη και έχει επιστρέψει. Τα άλλα δύο εξακολουθούν. Ένα είναι στον Άγιο Ανδρέα και το άλλο στο Ρίο. Μάλιστα. Ξέρουμε πώς είναι η πορεία τους, αν είναι καλύτερη τα παιδιά στο Καραμανδάνι. Η πληροφορία που έχω εγώ για το κοριτσάκι αυτό ήταν ότι πήγαινε καλύτερα και ξαφνικά το μεσημέρι μαθαίνω ότι πέθανε. Ότι είναι καλά, που πάνε καλά. Τα παιδάκια που φιλοξενούνται στην Κιβωτό έχουν κάποια προβλήματα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, έχουν οπωσδήποτε νοητική στέρηση. Βέβαια αυτό που είναι, δεν θέλω να πω ονόματα βέβαια, αυτό που είναι στο νοσοκομείο του Ρίου, έχει περισσότερα προβλήματα, δηλαδή δεν αναπτύσσεται κανονικά, ενώ είναι σχεδόν 10 χρονών πλησιάζει, να μην σας πω και ανακρίβειες δηλαδή πόσο είναι. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι 4-5 χρονών. Μάλιστα. Τώρα γιατί δεν αναπτύσσεται, είναι γενετικό δηλαδή το θέμα και κυρίως είναι λόγω της εγκεφαλικής παράλυσης, από ό,τι μου έχουν πει οι γιατροί δηλαδή. Μάλιστα, η είδηση είναι ότι η 17χρονη κοπελίτσα έφυγε από τη ζωή. Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους τους και στους οικείους της και σε εσάς βέβαια που την τα έχετε σαν παιδιά σας. Περισσότερα δηλαδή ίσως μάθουμε αύριο, ας πούμε, που μάλιστα θα επικοινωνήσω και εγώ με τους γιατρούς έξω. Αυτή τη στιγμή ξέρω αυτό που γράψαν στο χαρτί δηλαδή. Μάλιστα. Και δεν το είδα με τα μάτια μου, με την πληροφόρηση νοσοκόμα που ήταν τώρα απογευματινή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλό βράδυ. Καληνύχτα σας. Αυτά λοιπόν από την είδηση για την 17χρονη νεαρή που έφυγε από την ζωή. Εκφράζουμε συλληπιτήρια στους φίλους και στους συγγενείς της βέβαια. Να πούμε μια και είμαστε σε αυτή τη θεματική ενότητα ότι έχει παρουσιαστεί μια εμπλοκή στο περιστατικό με την κοπέλα, την Ντένια από το νησί της Ακίνθου, η οποία πρέπει να φύγει για να χειρουργηθεί στην Αμερική επειγόντως έχει διαγνωστεί με καρκίνο στην καρδιά. Το πιθανότερο είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα όπως ελπίζουμε όλοι μας. Και αύριο το μεσημέρι ή το απόγευμα να μπορέσει να πετάξει με οποιοδήποτε αεροπλάνο. Αρχικά είχε υποθεί για το πρωθυπουργικό, προέκυψαν συγγνώμη, κάποια προβλήματα. Ελπίζουμε να ξεπεραστούν όλα και να καταφέρει η κοπέλα. Έχει συγκεντρωθεί το ποσό από την μεγάλη, την απίστευτη βοήθεια που προσέφερε όλο το Πανελλήνιο για την συγκεκριμένη περίπτωση. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς είναι με το σταγονόμετρο. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για την νεαρή Ζακυνθινιά. Τώρα, να πάμε στον εορτασμό του Αγίου Χαραλάμπου της ημέρας. Χιλιάδες πιστών από νωρίς το πρωί βρέθηκαν στους ιερούς ναούς σε ολόκληρη τη χώρα για να γιορτάσουν τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπου. Στον πύργο, οι πιστοί προσκύνησαν στην εικόνα, στον ιερό ναό της Αγίας Κυριακής. Ενώ στη Ζάκυνθο, οι πιστοί τιμούν με ευλάβεια τον Άγιο που έσωσε το νησί από το λοιμό. Από όντως του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου του Πύργου Αγίου Χαραλάμπους. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, χιλιάδες πιστοί προσήλθαν για να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα του Αγίου στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, ενώ στις 10 ξεκίνησε η επίσημη δοξολογία. Ο Μητροπολίτης Ηλίας κ. Γερμανός συλλειτούργησε παρουσία των Μητροπολιτών Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου και Κεσαριανής Βύρωνος και Ημιτού κ. Δανιήλ. Ο κύριος Κουρουμπλής τελικώς δεν ήλθε, παρότι είχε αποδεχθεί την πρόσκληση του Δημάρχου Γαβρίλη Λιατσή, λόγω του έκτακτου Υπουργικού Συμβουλίου που συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Απόν ήταν και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, που παραδοσιακά προσέρχεται κάθε χρόνο, όμως φέτος απουσιάζει στις Βρυξέλλες. Μοναδικός εκπρόσωπος από κυβερνητικής πλευράς ήταν ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διονύσης Παναγιωτόπουλος, ενώ παραβρέθηκαν ακόμη ο βουλευτής Ηλίας Κώστα Τζαβάρας, οι αντιπεριφερειάρχες Ηλίας Γιώργος Γεωργιόπουλος, Οικονομικών Λάμπης Αριστιδόπουλος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Μπράμος, εισαγγελέα Ηλίας Εκατερίνη Πετουμένου, οι εκπρόσωποι του στρατού, της αεροπορίας και των σωμάτων ασφαλείας, πρώην βουλευτές και άλλοι φορείς. Thank you.
Με συννεφιά και δυνατό αέρα γιόρτασαν οι Ζακυνθινοί την εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στον ομώνυμο ναό. Στη λειτουργία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος, ενώ την παρακολούθησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας και πλήθος κόσμου. Μετά τη λειτουργία, αρχές και πιστοί ακολούθησαν τη λιτανία του θαυματουργού εικονίσματος στα στενά καντούνια της πόλης, κάνοντας μία στάση και στο ναό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου. Και ορθοδόξο χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο ιερομάρτυρας Χαράλαμπος τιμάται με κατάνοιξη και ευγνωμοσύνη στο νησί της Ζακύνθου, καθώς, όπως πιστεύετε, η παρουσία του στο νησί το 1728 το απάλλαξε με θαυματουργό τρόπο από φοβερή επιδημία πανόλης που χτύπησε το νησί για τέταρτη φορά. Για να τον τιμήσουν οι κάτοικοι έχτισαν την επόμενη χρονιά ένα λιτό ναό, ενώ ο σημερινός, κοντά στο λιμάνι του νησιού, χτίστηκε στη θέση του παλαιότερου που ισοπεδώθηκε με τους σεισμούς του 1953. Σήμερα όμως γιόρταζε και το Λιξούρι τον προστάτη και Πολιούχο Άγιο Χαράλαμπο. Το Ιόνιαν ήταν παρόν στο διήμερο εορτασμό, χθες το βράδυ με τη μετάδοση του Μεγάλου Αρχιερατικού Εσπερινού και σήμερα το πρωί με την Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, καθώς και τη λιτάνευση της εικόνας και των ιερών λειψάνων του ιερομάρτυρα Αγίου Χαραλάμπου. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από τις εκδηλώσεις στο Λιξούρι. Ελέησον και σώσον Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς και ο Κύριος διαπρεσβειών του σήμερον υπό της Εκκλησίας μας εορταζομένου Αγίου, Μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του και προστάτου του Λιξουρίου και της περιοχής ταύτης, της πάλης, εύχομαι σε όλους να είναι προστάτης, βοηθός και πρέσβης μεταξύ ημών και του Κυρίου μας. Και του χρόνου να ευχηθούμε να πούμε στον πύργο ότι εκατοντάδες πολίτες απόλαυσαν γλυκίσματα έξω από το Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο από τις κυρίες του Συλλόγου Πύργος Όλοι Μαζί. Κεράσματα στους πολίτες με παραδοσιακό χαλβά ετοίμασαν τα μέλη του Συλλόγου Πύργος Όλοι Μαζί στην πρωτεύουσα της Ηλίας σήμερα. Αφορμή στάθηκε η γιορτή του Πολιούχου Αγίου Χαραλάμπους. Εκατοντάδες πολίτες που παρακολούθησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις και τη λιτανία της Ιερής Εικόνας βρέθηκαν απέναντι σε μια ευχάριστη έκπληξη έξω από το Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο, όπου οι κυρίες του Συλλόγου είχαν στήσει τον πάγκο τους με διάφορα είδη χαλβά που είχαν προπαρασκευάσει ή ετοίμαζαν εκείνη την ώρα. Έτσι, οι περαστικοί δοκίμασαν χαλβά σε μυγδαλένιο ή χαλβά με πετιμέζι, καθώς επίσης και τσίπουρο. Είναι η τρίτη χρονιά που το κάνουμε, που διοργανώνουμε χαλβά παραδοσιακό. Για να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια, τη γιαγιά μας, τον παππούλι μας, που φτιάχναμε, γιατί δεν είχαμε και τίποτα άλλο τότε να φτιάξουμε. Έχουμε μοιράσει πάνω από 1000 χαλβάδες και μπορεί να είναι και παραπάνω. Οι δράσεις του Συλλόγου δεν περιορίζονται μόνο στη γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως εκδηλώσεις για φυσικογνωσίας για τουρίστες, θεατρικές παραστάσεις και πολλά άλλα. Με την ελπίδα για να αλλάξουμε θέμα, με την ελπίδα σύντομα να βρεθούν σε δικό τους κατάλληλο και σύγχρονο χώρο, τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία στη Ζάκυνθο έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να παρουσιάσουν μια συγκινητική εκδήλωση με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του κέντρου.
με μια συγκινητική εκδήλωση που περιλάμβανε θεατρική παράσταση, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, τα 25 παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία στη Ζάκυνθο έκοψαν την πίτα τους και χάρισαν στον κόσμο που τους παρακολούθησε στιγμές αληθινής συγκίνησης και μαζί χαράς και γιορτής. Τα παιδιά με τη βοήθεια της θεατρολόγου του Κέντρου και των παιδαγωγών τους ανέβασαν τη θεατρική παράσταση «Αν όλα τα παιδιά της γης», ενώ στη συνέχεια χόρεψαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και τραγούδησαν τραγούδια από κάθε γωνιά της χώρας. Τα παιδιά θα παρουσιάσουν με πολύ χαρά ένα θεατρικό που έχουν φτιάξει με την θεατρολόγο του Κέντρου Γιαννούλη Αγγελική με την ονομασία «Αν όλα τα παιδιά της γης». Θα παρουσιαστούν τραγούδια με το χορευτή, με το δάσκαλο χορευτή Διονύση Αρκαδιανό και θα συνοδεύσουμε και την ολοκλήρωση της γιορτής με τραγούδι. Τα παιδιά περιμένουν κάθε φορά τη γιορτή με μεγάλη ανυπομονησία και αγωνία και νιώθουν πραγματική χαρά όταν παρουσιάζουν τις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες μπροστά σε κοινό. Θεραπευτές εισπράττουν περισσότερα θετικά συναισθήματα, περισσότερη ενέργεια από αυτή που δίνουν στα παιδιά. Δηλαδή είναι γενικά μια ανατροφοδότηση καθημερινή που εισπράττουμε και το αντιλαμβάνονται τα παιδιά και έτσι κάνουν το καλύτερο δυνατό. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία στη Ζάκυνθο φέρει το όνομα του Ζακυνθινού στην καταγωγή Προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Γιάννη Βαρδακαστάνη, και στεγάζεται στο ειδικό σχολείο στην περιοχή της Μπόχαλης. Ο χώρος θεωρείται ακατάλληλος για τις ειδικές δραστηριότητες των 25 παιδιών που φιλοξενεί το κέντρο, ενώ οι εργασίες για την κατασκευή του νέου έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του καλοκαιριού. Πριν σας καληνυχτήσουμε, να πούμε ότι ο Ατρόμητος πέρασε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος κερδίζοντας 1-0 τον Παναθηναϊκό με σκόρ τον Στόιτσεφ και προκρίθηκε, είπαμε, στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ακόμη στην περιφέρειά μας, Κυπελλούχος Ηλίας, αναδείχθηκε η ομάδα της Δόξας Νέας Μανολάδας που επικράτησε 4-2 του Αλφιού Επιταλίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή 7 ημέρες σινεμά με την Τερέζα Λόξα. Λίγο μετά τις 10.30 η εκπομπή Εντός Εκτός. Το Ιόνιαν, σε συνεργασία με το The Press Project, παρουσιάζει την εκπομπή Εντός Εκτός με τον Κώστα Εφήμερο και τον Γεράσιμο Λιβιτσιάνο. Φιλοξενούμενος αυτή την βραδιά, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Στάσος Πετρόπουλος, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωση λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης.